Στα νότια προάστια του Παρισιού, στο Σαρέμιλε Σευγρός και σε ένα οροπέδιο με δέντρα και λουλούδια, ο φιλόλαος ανακάλυψε το 1958 το κτήμα που έγινε σπίτι του και ατελιέ, φτιαγμένο ολόκληρο από τα δικά του χέρια. Το δάσος του θυμίζει τον τόπο του. Ανηφορίζοντας τον δρομάκι και περνώντας την πύλη, στα μάτια του επισκέπτη αρχίζει να αποκαλύπτεται το σύμπαν του καλλιτέχνη. Ένα επιβλητικό γλυπτό του πολιτικού που διατέλεσε και πρωθυπουργός της Γαλλίας, του Ζορζ Πομπιντού, είναι εγκατεστημένο στην είσοδο του κτήματος. Στην είσοδο του ατελιέ στέκει σαν φύλακας το γλυπτό του Πιέρ ντε Κουμπερτέν ύψους 9 μέτρων. Το φιλοτέχνησε με αίτημα της οικογένειας του Βαρόνου και βασισμένο σε μια φωτογραφία την εποχή που ο Κουμπερτέν ήταν 30 ετών. Η επιλογή του να αφήσει τον τόπο του και να εγκατασταθεί στη Γαλλία, όπως τον παρότρινε ο φίλος και δάσκαλός του Αθανάσιο Απάρτης, αποδείχθηκε σοφή. Πιστεύω ότι ήταν πολύ σημαντικό για αυτόν να πάει στη Γαλλία. Son professeur à Partis lui conseillait, lui disait: Va en France, tu apprendras beaucoup de choses. Et effectivement, quand il est venu en France, ça lui a énormément apporté. Pas forcément l'enseignement de l'école des Beaux-Arts qu'il n'a pas tellement aimé, mais toute l'ambiance de travail. Et c'est vrai que pour lui, c'était extrêmement important. D'ailleurs, il se voulait aussi français, français et grec, mais il se voulait aussi français. Στο Saint-Rémy-le-Chevreux βρίσκεται και το κέντρο κεραμικής όπου δίδασκε ο φιλόλαος. Τελειώνω το εργαστήριο, είμαι εντελώς ελεύθερος, γιατί πριν δίδασκα την κεραμική ήμουν κάπως δεσμένος με αυτό το καθήκον του καθηγητή. Έχω 40 χρόνια στην Γαλλία. Η πραγματική δουλειά άρχισε να έχω δηλαδή γεμάτο δουλειά το 66-67, όταν τελείωνα το εργαστήριο εδώ πέρα. Είχα αυτή την τύχη να πέσει αμέσως συγχρόνως και η δουλειά. Il avait des amis artistes en France. Mais c'est vrai qu'il travaillait en solitaire. Bon, il regardait toujours les œuvres de ses amis sculpteurs ou peintres, mais c'était quand même quelqu'un de qui se voulait. Il n'a jamais voulu faire partie d'une école, par exemple, ou d'un groupe qui promeut un mouvement de peinture, de sculpture. Il ne voulait pas faire partie. C'était vraiment quelque chose d'extrêmement personnel. Il avait quand même des artistes qu'il aimait beaucoup. Et alors, peut-être étonnamment, un des artistes qu'il admirait le plus, c'était le dessinateur américain Saul Steinberg, un dessinateur qu'on peut dire humoristique, mais de très grande envergure, qui j'ai pas été étonnée, parce que moi aussi je l'aimais beaucoup, cet artiste-là, mais c'est vrai que c'était lui qu'il mettait en avant presque tout le temps. Alors maintenant, faire le rapport entre les dessins de Raoul Steinberg, de Saul Steinberg et le travail de Philo, c'est peut-être un petit peu délicat, mais on peut trouver des affinités. Κύρια συνθήκη στη δουλειά του είναι η αντιπαράθεση, η μάχη με το μέταλλο, η προσπάθεια να το τυθασεύσει. Στο ατελιέ του δημιουργεί κάτω από τους τραχείς ήχους των σφυριών, τους σπινθήρες των ηλεκτροδίων, τους διαδοχικούς ήχους κύλησης των αλυσίδων από τις τροχαλίες. Αυτός καταφέρνει να μένει κλεισμένος σε ένα σιωπηλό εσωτερικό χώρο έμπνευσης. Αυτό το ηχητικό σύνολο αποτελεί μια μουσική δράση και χειρονομία. Δεν υπάρχει σιωπηλό γλυπτό, ούτε σιωπηλός γλύπτης.
Στο νέο του τόπο, ο φιλόλαος χαράζει τη δική του καλλιτεχνική πορεία. Έχει μελετήσει, ενσωματώσει και αφομοιώσει όλες τις επιρροές που έχει δεχθεί. Τον εμπνέουν τα υλικά της φύσης, δημιουργεί με αυτά, ενώ ταυτόχρονα τι θα σέβει και χαράζει το ατσάλι. Από τη στιγμή που κοιτάει κανείς να είναι αυθεντικός, δηλαδή να δεν σκέπτεται αν ακολουθεί κανένα ή δεν ακολουθεί κανένα, αν τα ξεπετάξει όλα αυτά και αρχίζει και δουλεύει απλώς και μόνο, επειδή ο καθένας από εμάς είναι μια προσωπικότητα, ο καθένας άνθρωπος στον κόσμο είναι μια προσωπικότητα, δεν μπορεί παρά το έργο του να βγει προσωπικό αν καταφέρει να αποσπάσει κάθε επίδραση. Ακολουθεί τα δικά του μονοπάτια με διαφορετικά υλικά και τεχνικές. Δείγματα από όλες του τις αναζητήσεις και τις εφαρμοσμένες τεχνικές είναι παρούσες, εκτίθενται με έναν τρόπο στο ατελιέ του. Τα εργαλεία στο εργαστήριο αφηγούνται την οικογενειακή και προσωπική ιστορία του γλύπτη. Δίπλα στο χαλκουργό παππού του έμαθε το μέταλλο. Ο ξυλουργός πατέρας του του δίδαξε να χειρίζεται τον τόρνο. Αυτά τα υλικά και εργαλεία χρησιμοποιεί στα πρώτα του έργα και σταδιακά πειραματίζεται και εφαρμόζει τις νέες δικές του επιλογές. Νομίζω ότι έχω επίδραση ούτε από τον Ροδέο, ούτε από τον Μαγιόλ, ούτε από τον άλλον. Είχα επίδραση από τον Απάρτη, ο οποίος είχε επίδραση από τον Μπορντέλ, ο οποίος είχε επίδραση από τον Μαγιόλ κτλ. Αλλά αυτά τα εντελώς πρώτα χρόνια. Και ήταν κακό να έχει κανείς μια τέτοια επίδραση. Νομίζω ότι βρήκαν μια δρόμο δικό μου, απλώς και μόνο επειδή δεν απασχολούμαι πια με το ποιο δρόμο θα ακολουθήσω. Δημιουργεί αρχικές ιδέες και φόρμες, τις οποίες μεταλλάσσει, προσαρμόζει, αναθεωρεί. Μια φόρμα πολύ απλή, η οποία γίνεται πολύπλοκη εξαιτίας του ορχιστρή. Αυτό είναι μια από τα βασικά χαρακτηριστικά της δουλειάς μου. Δηλαδή οι μεγάλες φόρμες, χωρίς λεπτομέρειες, οι οποίες στρίβουν, κομπινάρονται μεταξύ τους και δίνουν δευτερεύουσες φόρμες άπειρες. Στον κήπο και στο έθριο, διάσπαρτα γλυπτά από όλες τις εποχές, θεματικές σειρές και περιόδους του γλύπτη. Ανάμεσά τους και η βραβευμένη γλυπτική σύνθεση που κουσμούσε για πολλά χρόνια τα γραφεία στον πύργο της Total στη La Défense. Όταν άλλαξε η αρχιτεκτονική του χώρου, το έργο αποκαθιλώθηκε και επέστρεψε στο ατελιέ του καλλιτέχνη, που συνέχισε να δημιουργεί μνημειώδη έργα για δημόσιους χώρους και υπαίθρια μουσεία της Γαλλίας. Έχω κάνει, από τότε που άρχισαν οι παραγγελίες να μου πέφτουν, έχω κάνει κάπου πάνω από 60 μεγάλα γλυπτά στη Γαλλία, που είναι σχεδόν παντού σε όλες τις πόλεις, από την Ανατολή μέχρι προς το Μιντί κάτω. Γύρω στο Παρίσι βέβαια είναι τα περισσότερα. Ίσως το πιο σπουδαίο, το πιο γνωστό που με έκανε και τη μεγαλύτερη ρεκλάμα, ας πούμε, είναι τα υδραγωγεία στη Βαλάνς. Αυτό είναι το πιο μεγάλο που έχω κάνει. Ύστερα έχω κάνει στην περιοχή του Παρισιού τα περισσότερα, ένα μεγάλο γλυπτό που είναι στη Défense. Ήταν το πρώτο μάλιστα που είχε γίνει. Έχω κάνει μέσα στις νομαρχίες της γύρω του Παρισιού διάφορα πράγματα, εκ των οποίων στην ομαρχία του Κρετέι κάτι κολόνες 8,5 μέτρα ύψος, κάτι γλυπτά τζάκια στην ομαρχία της Εσόν.
Έχω κάνει επίσης αυτά που λένε cheminement piéton, δηλαδή πεζόδρομους, όπου το γλυπτό είναι μέρος μέταλλο, μέρος ατσάλι ανοξείδωτο και μέρος μπετόν λαβέ που λένε, πλημμένο μπετόν. Έχω κάνει μέσα και στην Ελλάδα στο Βόλο, αυτό το γλυπτό που είπα πρωτήτερα, είναι με μπετόν λαβέ, με τσιμέντο άσπρο πλημμένο και με ατσάλι ανοξείδωτο, μια λωρίδα ατσάλι ανοξείδωτο, 7 πόντους φάρδος. Φίλο, φίλο, je l'appelle souvent Philo, mais c'est Philo Laos, était très content de pouvoir mettre des œuvres en public. Parce que il préférait ça que des œuvres qui soient vendues pour des particuliers et qui restent enfermées dans des maisons. Très, très heureux de savoir qu'on pouvait les voir. Il y avait des œuvres qui étaient dans des écoles et là, il disait, les enfants peuvent les toucher, peuvent monter dessus. Et ça lui plaisait beaucoup même de savoir qu'on montait dessus. Il disait, oh, c'est pas la peine de les nettoyer. Si vous laissez les enfants monter dessus, ça va les polir, elles deviendront brillantes. Et ça lui convenait parfaitement. Comme nous sommes en train de faire avec Isabelle, la fille de Philo, le catalogue raisonné de son travail, eh bien, il se trouve qu'on arrive à compter les œuvres et qu'on en arrive maintenant à près de 2000. Bon, dans ces œuvres-là, il y a des œuvres de grande dimension et d'autres de petite dimension, comme les dessins, et il y a beaucoup de dessins et de croquis. Mais parmi les œuvres de très grande dimension, on arrive entre 80 et 90 d'œuvres monumentales qui sont placées dans divers bâtiments, places, etc. en France, hein, essentiellement. Voilà. Alors, dès mon plus jeune âge, j'avais conscience que mon père était quelqu'un de... enfin, que la profession de mon père était exceptionnelle. Que toutes mes copines, toutes mes camarades de classe n'avaient pas un père qui avait un métier comme celui-là. Donc, j'avais l'impression de... non pas d'être privilégiée du tout, mais d'être un peu hors de... du commun, quoi, hors du cadre, parce que j'avais un père qui ne faisait pas le même travail que tout le monde. Et puis, autrement, je vivais, évidemment, quand on était dans son atelier, on vivait au milieu des sculptures. C'était un atelier plus petit que celui qui existe maintenant, et on vivait au milieu des maquettes, des tôles coupées. On entendait le martelage, ça sentait la limaille de fer parce qu'il meulait les pièces. Et tout ça, ça fait un monde qui est très lié à mon enfance. Ouais. Ο Φιλόλαος περνάει συχνά από τη δημιουργία γλυπτών μνημείων στη σύνθεση εκπληκτικών τοπίων. Τα ανάγλυφα ξύλου, τα οποία συνδυάζουν χρώμα και εικόνα με τους όγκους. Είναι ονειρικοί ορίζοντες, κάγκελα και μυθολογικές αρχιτεκτονικές, σκεύη για λουλούδια και φρούτα, από όπου αναδύεται η παρουσία μιας σιωπηλής αλλά έντονης ζωής, κήποι μυστικοί που δημιουργήθηκαν για περισυλλογή και διαλογισμό. Παράλληλα με τα μνημειακά έργα, συνεχίζει να δημιουργεί οργανικές γλυπτικές φόρμες. Χαριτωμένα σουρεαλιστικά ζώα, ανάγλυφους πίνακες από ξεβρασμένα και μετέπειτα τορνευμένα ξύλα και πολλά χρηστικά αντικείμενα για τους φίλους και τα αγαπημένα του πρόσωπα.
Il se sentait... il aimait beaucoup la France. Il était très attaché aux valeurs françaises, au paysage, enfin, à toutes sortes de... au mode de vie, à l'art de vivre, etc. Donc il a voulu être naturalisé français. Il avait toujours sa nationalité grecque, malgré tout, évidemment. Et je pense qu'il était... Il était les deux, finalement. Les deux. Oui. Το έργο του χειρόνακτα δημιουργού από το Θεσσαλικό κάμπο, παρά την επιλογή του να μείνει μακριά από τις γκαλερί και τις δημόσιες εμφανίσεις, από το κύκλωμα της αγοραπολισίας της τέχνης, αναγνωρίστηκε πολύ νωρίς στη Γαλλία και σήμερα δεκάδες δημιουργίες του κοσμούν πάρκα, κτίρια και κοινόχρηστους χώρους. Il était très heureux de travailler et de faire des œuvres qui soient dans le public, c'est-à-dire que quand c'était dans les écoles, les collèges, tout ça, qu'il y ait les enfants tout autour. Il était encore plus heureux quand on pouvait les toucher. Voilà. Et c'est vrai que là, quand on a été voir le jardin des Gogottes, j'ai vu qu'il y avait une petite pancarte où ils ont écrit « Ne pas monter sur les œuvres ». Ce sont des œuvres d'art, ne pas monter dessus. Je pense que s'il avait vu ça, il aurait dit « Enlevez-moi cette pancarte, parce que moi, je préfère qu'on monte sur les sculptures ». Il disait d'ailleurs que ça les nettoie, ça les laisse, ça garde le brillant au lieu d'avoir de la mousse par-dessus, ça devient joli. Bon, c'est vrai que le fait de faire ses œuvres avec le 1%, bon, pour lui, ça lui a aussi permis de faire des choses beaucoup plus grandes qu'il n'aurait pas pu faire pour des galeries, c'était comme ça. Et puis ça lui a donné une grande liberté par rapport aux galeries. Par contre, il y a quand même eu un petit inconvénient, c'est-à-dire que c'est en général les galeries qui font la réputation, enfin, qui s'occupent de la réputation d'un artiste, et de ça, il n'a pas pu en bénéficier. Si bien que s'il est très connu dans le milieu des arts, parmi les architectes et les autres artistes, il n'est pas très bien connu du grand public, parce que cette promotion que font les galeries par rapport aux artistes, ça, il ne l'a pas eu, hein, finalement. Sauf au début de sa carrière, tout à fait au début. Mais dès qu'il a pu avoir des 1%, il a un peu laissé tomber les galeries. Η αποχή από την αγοραία λειτουργία του κυκλώματος των γκαλερί φαίνεται τελικά ότι αποτελεί για αυτόν μια επιλογή ζωής, που πηγάζει από τη φιλοσοφία του ως καλλιτέχνη. Το 1950, η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να εντάξει έργα τέχνης σε δημόσιους χώρους και σχολικά συγκροτήματα, δημιουργώντας διαλεκτικές σχέσεις μεταξύ πολιτών, τέχνης, χώρου και τόπου, θεσπίζοντας το νόμο του 1% για την τέχνη. Το 1% για την τέχνη είναι μια υπουργική απόφαση στην ουσία, αλλά είναι ένα ολόκληρο θεσμικό πλαίσιο μάλλον, που αφορά το κόστος για μία κατασκευή δημόσιου σχολικού κτηρίου, το οποίο πηγαίνει σε έναν καλλιτέχνη. Η απόφαση ήταν να προσπαθήσει η πολιτεία να βοηθήσει τους μαθητές να έλθουν σε επαφή με τη σύγχρονη τέχνη μέσα από έργα τα οποία θα κοσμούσαν τα σχολικά κτίρια που θα χτίζονταν από το 1953 και μετά. Ένα έργο τέχνης είτε ως μία μετόπη, είτε ως ένα ψηφιδωτό, είτε ως κάποιο γλυπτό το οποίο τοποθετείται σε ένα χώρο του κτηρίου, το οποίο όμως γίνεται ως ανάθεση σε έναν καλλιτέχνη, όχι με προκήρυξη, μέσω του αρχιτέκτονα. Δηλαδή ο αρχιτέκτον αποφασίζει, ο αρχιτέκτονα που έχει πάρει το έργο, αποφασίζει ποιος θα είναι ο καλλιτέχνης, ο οποίος θα εντάξει δουλειά του μέσα στο αρχιτεκτόνημά του. Και ο σχεδιασμός γίνεται σε συνεργασία καλλιτέχνη και αρχιτέκτονα. Συνεργάστηκε με 40 διακεκριμένους Γάλλους αρχιτέκτονες. Δημιούργησε περισσότερα από 80 γλυπτά,
που κοσμούν πολλούς και διαφορετικούς δημόσιους χώρους. Ο φιλόλογος, από ό,τι έμαθα και μέσα από τα αρχεία του και μέσα από τις συζητήσεις που κάναμε, τη δεκαετία του 50 δεν είχε ενταχθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Άρχισε όμως να δουλεύει για το 1% για τέχνη, δηλαδή να κάνει έργα για σχολικά κτίρια, μετά τη γνωριμία του με τον Αντρέ Γκομί, ο οποίος ήταν ένας αρχιτέκτον που έπαιρνε πολλές δημόσιες παραγγελίες και του αντέθετε αρκετά έργα. Όταν αργότερα επεκτάθηκε αυτή η πολιτική υπόθεση στα δημόσια κτίρια και άλλων υπουργείων, τότε είχε αναθέσεις και για άλλα κτίρια. Ο φιλόλαος είναι ένας γλύπτης που συνδυάζει το σύγχρονο πνεύμα με μια μνημιακή αντίληψη της γλυπτικής. Μαζί με τον αρχιτέκτονα συμβάλλει στη δημιουργία του περιβάλλοντος όπου διαδραματίζεται η ζωή μας, συνδυάζοντας το λειτουργικό με το ευχάριστο. Ήταν έργα τα οποία αποτελούσαν και λειτουργικό ή δομικό στοιχείο του κτηρίου. Αυτό γινόταν πάντα σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το γεγονός ότι μπορούσε τόσο εύκολα να συνεργάζεται, να αντλεί ιδέες ή να συζητάει πάνω στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να συλλάβει ένα έργο, ήταν κάτι το οποίο τον έκανε αγαπητό στους αρχιτέκτονες, οπότε είχε πολλές συνεργασίες με αρχιτέκτονες, γι' αυτό και πολλές κρατικές αναθέσεις. Μου πρότεινε να ασχοληθώ με τον φιλόλαο ως αντικείμενο μελέτης ο καθηγητής μου, ο Ζεγάρ Μονιέ, ο οποίος όταν μάθε ότι είμαι Ελληνίδα, μου μίλησε για τον φιλόλαο ως γλύπτη, σημαντικό, τον οποίο είχε γνωρίσει και είχε δει έργο του σε μια γκαλερί στη δεκαετία τέλη 50, αρχές 60, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε μου είχε πει, και έστειλε μια επιστολή, λέγοντας το όνομά μου και ζητώντας να επικοινωνήσω με τον φιλόλαο για να δω αν θα μπορούσα να φτιάξω μια διπλωματική, μια μονογραφία για το έργο του. Και μου απάντησε και έτσι ξεκίνησε αυτή η γνωριμία, η οποία κράτησε αρκετά χρόνια αργότερα. Πολλές φορές αντλούσα κάποιες πληροφορίες από κουβέντες που έκανε ο ίδιος αυθόρμητα, με αφορμή κάποια μικρή μακέτα που θα έβλεπε ή κάποιο αντικείμενο που θα κρατούσε και θα ήθελε έτσι να το δείξει ή από μια φωτογραφία που θα έβγαζα εγώ από το αρχείο και θα θυμόταν την δημιουργία ενός έργου. Οπότε μόνος του ξεκινούσε να μου διηγείται πώς δούλεψε πάνω σε αυτό, με ποιες συνθήκες, χωρίς όμως ούτε ο ίδιος να θέλει να προβάλλει κάτι με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Είχε πάρα πολλές μακέτες στο ατελιέ, οι οποίες μερικές φορές εγώ θεωρούσα ότι αυτές οι μικρές μακέτες, ειδικά αυτές που γίνονταν όχι σε ξύλο ή χαρτόνι, αλλά σε inox, θα μπορούσαν να αποτελούν μικρά γλυπτά τα ίδια. Ήταν άψογες. Μου είχε δείξει πολλά τέτοια έργα, τα οποία θα επιθυμούσε κάποια στιγμή να γίνουν μεγάλα έργα σε μεγάλη κλίμακα. Δεν προσπαθούσαμε στο τραπέζι εκεί που μιλούσαμε να ανοίξει συζητήσεις γύρω από την τέχνη ή οτιδήποτε άλλο. Ήμουν μια καλεσμένη και άκουγα όλα τα θέματα που συζητούσε στην καθημερινότητά της η οικογένεια. Μερικές φορές έτυχε να συναντήσω σε αυτά τα τραπέζια τα οικογενειακά και άλλους φιλοξενούμενους, ανθρώπους με τους οποίους είχε φιλικές σχέσεις ο φιλόλαος. Ήταν πάρα πολύ απλός, δεν έκανε ποτέ έτσι προσπάθεια να προβάλλει τις γνώσεις του ή τις σχέσεις του ή οτιδήποτε άλλο. Αποκάλυπτε έναν άνθρωπο ο οποίος και διαβασμένος ήταν και είχε επαφή με αυτό που θα λέγαμε έτσι πνευματικός κόσμος. Ήταν πάντα αυτή η εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος εργάζεται και γνωρίζει ότι το έργο του είναι σημαντικό, το ξέρει, θέλει να... όχι να προβληθεί το έργο του με την έννοια ότι να γίνει αυτός γνωστός και να αντλήσει κάποιο όφελος οικονομικό ή οτιδήποτε άλλο, αλλά επειδή είχε συνέστηση της καλλιτεχνικής του αξίας, θα ήθελε το έργο του να προβληθεί, ούτως ώστε να λάβει θέση στο δημόσιο χώρο, αυτή που του άξιζε. Νομίζω αυτό ήταν πιο πολύ τον ενδιαφέρε. Να δει τα έργα του στο χώρο, να... ήταν περήφανος γι' αυτό. Χωρίς, βέβαια, κάποια έπαρση ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ήταν σε καμιά περίπτωση επιδημένος, κάθε άλλο το αντίθετο. Και
χαρούμενος για αυτήν την πρώτη έτσι μεγάλη δημοσίευση, μου έκανε δώρο αυτό εδώ το περιδέρεο, το οποίο μάλλον είναι παρόμοιο με αυτά τα κοσμήματα που ο καθηγητής μου στη δεκαετία του αρχές του 60 είχε προσφέρει στη γυναίκα του, στην πρώτη γνωριμία του με το έργο του φιλόλεου. Και ο κύκλος έκλεισε μάλλον με ένα ακόμα κόσμημα με υπογραφή φιλόλεου που προσφέρθηκε στις 11 Ιανουαρίου του 1996. Ο Φιλόλος έχει κάνει πολλές εκθέσεις, κυρίως έχει συμμετάσχει σε συλλογικές εκθέσεις. Από το 1950 μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 90, μέχρι τα τέλη του αιώνα δηλαδή, εκθέτει πολύ συχνά. Είναι πιο συχνές οι εκθέσεις οι οποίες μέρει μέρος τα πρώτα χρόνια, τη δεκαετία του 50, 60 και λίγο το 70, και γιατί εκείνη την εποχή οι γκαλερί ήταν πολύ σημαντικές. Αλλά και γιατί από τη δεκαετία του 70 και μετά, εφόσον κάνει πολλά έργα με τους αρχιτέκτονες σε δημόσιους χώρους, ίσως δεν έχει και χρόνο να ασχοληθεί με αυτά τα μικρά γλυπτά που είναι για γκαλερί. Προσωπικές εκθέσεις, και αναδρομικές, αλλά και δικές του προσωπικές εκθέσεις, έχουμε αρκετές. Έχω σημειώσει από το 1964 μέχρι και το 1994, 10 εκθέσεις έχω καταγράψει εγώ. Και το 1994 βρέθηκα και στην Γκαλερί Κρεωνίδης όταν γινόταν η αναδρομική δική του. Επίσης είχα την τύχη να πάω να δω και την έκθεση που έγινε στη Βαλάνς το 1991, την οποία είχε οργανώσει η ιστορικός της τέχνης που εργαζόταν στο Δήμο της Βαλάνς, η κυρία Κριστέλ Μπουργκάρ. Είχε προβληθεί το έργο αυτό, τα υδρογεία της Βαλάνς, ως ένα από τα πιο σημαντικά έργα του αιώνα. Στη Βαλάνς η έκθεση αφορούσε το υδρογείο, οπότε ήταν κυρίως μακέτες ή σχέδια σχετικά με το υδρογείο. Οπότε παρουσίαζε η έκθεση αυτή στη Βαλάνς όλες τις μακέτες και όλες τις μελέτες πάνω σε αυτό. Οι άλλες οι αναδρομικές εκθέσεις είτε είχαν έργα μικρής κλίμακας που είχαν να κάνουν με έργα από αυτά που έκανε και τα ενέτασε μέσα στο χώρο. Ένα τραπέζι, ένας καθρέφτης, ένα μικρό γλυπτό σε κάποια γωνία, ένα φωτιστικό ή ένα ντουλάπι, γλυπτό ντουλάπι, δηλαδή πάρα πολλά έργα από inox, γλυπτά ουσιαστικά, τα οποία είχαν όμως και μια χρηστική αξία. Ή τέτοιου είδους έργα μικρής κλίμακας, είτε μακέτες για μεγάλα έργα, είτε φωτογραφίες μεγάλων έργων, για τις αναδρομικές, τις ατομικές του κυρίως. Νομίζω ότι ο Φιλόλος θα παραμείνει, παραμένει σήμερα ένας σύγχρονος καλλιτέχνης, μια παρακαταθήκη σύγχρονης αντίληψης, και θα παραμένει ακριβώς γιατί κατόρθωσε να προσεγγίσει με έναν υπέροχο τρόπο την έννοια την ίδια του παιχνιδιού. Αυτό εξακολουθεί και σε σύγχρονη τέχνη ένα ζητούμενο, όχι πάντα ένα αίτημα πάρα πολύ καθαρό, αλλά το βλέπουμε να υφίσταται σε μια μεγάλη μερίδα του καλλιτεχνικού έργου που παράγεται, και όταν αυτό ήδη έχει φτιαχτεί αρκετές δεκαετίες πριν και σήμερα εξακολουθεί να έχει αυτό το χαρακτήρα, φέρνει όλη την αισιοδοξία που μπορεί να φέρει σε έναν σημερινό θέατη και την αισιοδοξία που όλοι χρειαζόμαστε ζώντας μέσα από την τέχνη σε μια καθημερινότητα που διαφέρει πάρα πολύ από αυτό. Alors là, on est au cœur du fil d'Ariane. En fait, moi, je suis assise sur l'amphithéâtre de pierre qui fait partie de l'œuvre monumentale de Philo Laos qui s'appelle le fil d'Ariane sur notre campus, donc à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Et c'est un lieu un peu particulier et qui joue vraiment son rôle encore 50 ans après sa création. C'est-à-dire cette œuvre monumentale a été créée dans le cadre de la loi du 1% artistique. Et c'est l'ensemble des premiers bâtiments qui ont été construits sur le campus
qui a permis la création de cette œuvre, qui a donc été confiée à Philo Laos. Et son idée, c'était de créer un cheminement. C'est pour ça que ça s'appelle aussi le fil d'Ariane. Et puis bon, les origines grecques, bien sûr, on retrouve tout ça. Donc, c'est créer un cheminement entre des lieux de restauration, qui sont plus vers là, des lieux d'études, la bibliothèque, enfin voilà, de créer un peu cet espace un peu particulier sur le campus. C'est une œuvre d'art, et en fait, ça fait partie intégrale maintenant de notre campus, et les étudiants, les personnels, les gens qui vivent ici, qui travaillent, l'ont intégrée en fait. On essaie de la faire connaître en tant qu'œuvre d'art, mais ça fait partie de notre paysage au quotidien en fait. Donc pour créer cette œuvre monumentale, Philo Laos s'est associé avec à deux autres artistes, Henri Guérin et Pierre Leb. Donc Henri Guérin s'est vu confier la création de ce kiosque qu'on appelle qu'il a appelé kiosque Corolle, dans lequel il a intégré ses vitraux, puisque Henri Guérin, sa spécialité, c'est le vitrail. Et donc, du coup, c'est cette œuvre monumentale, c'est trois artistes en fait qui ont travaillé dessus. Et Henri Guérin, l'idée du kiosque, c'est vraiment à l'origine pour créer un lieu de culture aussi, l'idée du kiosque que l'on peut trouver dans des jardins publics, petit kiosque pour faire des concerts. C'est pour ça aussi qu'il y a des comme une scène en fait, à ses pieds, avec différents niveaux. Voilà, c'était un lieu pour se retrouver aussi. Et Pierre Leb s'est vu confier une autre partie de l'œuvre qui n'est plus vraiment maintenant visible. Mais en fait, il a créé une fontaine au centre d'un rond-point en fait. Στη Βαλάνς από το 1971 δεσπόζει το εμβληματικότερο έργο του φιλόλαου. Είναι τα δίδυμα υδραγωγεία της πόλης. Συμβολίζουν το νερό ως φορέα και πηγή ζωής. Η φόρμα τους παραπέμπει στις αρχαίγονες ελληνικές ρίζες του φιλόλαου. Η οπτική αντίληψη του έργου, ανάλογα με το σημείο παρατήρησης, στην ιδιότητα του νερού να μεταβάλλεται. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, οι μακέτες και η τελική κατασκευή του έργου διήρκησε 7 χρόνια. Ο καλλιτέχνης βραβεύθηκε για το καλύτερο έργο εξωτερικού χώρου της δεκαετίας 1970-1980 και πλέον ως ιστορικό μνημείο και παγκόσμιο αξιοθέατο αποτελεί σημείο αναφοράς στην αρχιτεκτονική γλυπτική του 20ου αιώνα. Όλη μου η δουλειά είναι ένα ταξίδι περιέργειας, δοκιμών, εφευρέσεως νέων συνδυασμών. Πηγαίνω στο άγνωστο και είναι πολύ ευχάριστο και δεν μπορώ να περιμένω να δω πού θα φτάσω. Το Δεκέμβριο του 2019 ο Δήμος της Βαλάνς οργάνωσε μια αναδρομική έκθεση για να τιμήσει τον καλλιτέχνη και να τον συστήσει μέσω των έργων του στους Γάλλους και ξένους επισκέπτες. Ευκαιρία αποτέλεσε η συμπλήρωση των 50 χρόνων από την κατασκευή των υδραγωγείων της Βαλάνς, ενός εμβληματικού έργου της παγκόσμιας γλυπτικής. Αντιπροσωπευτικά έργα δημόσιας γλυπτικής του φιλόλαου τοποθετήθηκαν στην είσοδο του κτηρίου. Η αίθουσα φιλοξένησε μάσκες, μορφές, αγάλματα από μπρούτζο, τερακότα και σίδερο, ντάμες από πυλό και ξύλο, κορίτσια και πρωτομές από μόλυβδο, αλλά και γκογκότες διαφορετικών εποχών και υλικών. Οι επισκέπτες της αίθουσας είχαν δυνατότητα να δουν εργαλεία από το ατελείο του οικαστικού. Τα εκθέματα
από τις διαφορετικές περιόδους και τεχνικές του φιλόλαου. Έδωσαν τη δυνατότητα στους επισκέπτες της έκθεσης να ανακαλύψουν τον καλλιτέχνη. Το εύρος του έργου, τις πηγές της έμπνευσής του, αλλά και την προσωπικότητά του. Donc oui, on est très très content de cette exposition. C'est premièrement la première fois que Philo fait une exposition de cette taille, en France en particulier. Et c'est aussi une occasion de regarder son travail différemment, c'est-à-dire de sortir de l'atelier, de sortir de l'espace public et d'aller dans un lieu officiel, institutionnel d'une certaine manière. Ça lui donne une vraie valeur et une force que même nous, on ne soupçonnait pas forcément. Donc on est très très contents. Je trouve que la scénographie est très réussie, la manière dont les espaces sont gérés, le devant, le derrière, la manière de reproduire un peu certains aspects de l'atelier, les niches qu'on a en haut, le blanc évidemment, hein, le blanc qui est une couleur dominante dans l'atelier, donc on est vraiment ravis. Il y a un aspect chronologique qui est très intéressant aussi, le fait de partir d'anciens dessins que je ne connaissais pas forcément. Le mélange des travaux aussi qu'on connaît tous, mais que le public ne connaît pas forcément. Le fait qu'il y ait aussi bien de la terre cuite, du métal, du bois, des tableaux, de l'inox, du plomb, des dessins. Tout est là en fait, et dans un espace assez grand. Mais c'est très ambitieux de la part des commissaires d'avoir aussi voulu tout regrouper dans un seul espace. Donc on est très très content de ça. C'est pour nous un précédent très important. Je pense qu'il y aura des suites, hein. Il y aura sûrement d'autres expositions. Mais celle-là va servir de maître étalon d'une certaine manière pour que les gens identifient ce à quoi peut ressembler une exposition de Philo Laos. Et ça va aider aux gens de Valence et aux gens qui visiteront cette exposition à découvrir ce que c'est que le travail de Philo. Donc on est ravis. C'est Favero. Le fait que ce soit dans la ville où ont été construits les châteaux d'eau de Valence, qui est l'œuvre majeure de Philo, pour lequel il était très fier, c'est aussi une très heureuse idée. Les habitants de Valence qui connaissaient ces châteaux d'eau ne connaissaient pas du tout le restant de son œuvre. Et c'est vrai qu'en les voyant discuter devant les œuvres, j'ai vu qu'ils ont été surpris de voir que, en dehors des châteaux d'eau, toute une œuvre d'une très grande ampleur existait, et très contente qu'ils aient pu la voir. Ο Φιλόλαος βραβεύθηκε και τιμήθηκε από το γαλλικό κράτος που τον ανακήρυξε αξιωματικό του τάγματος των τεχνών και των γραμμάτων. Η Ακαδημία Αρχιτεκτονικής το απένιμε το μετάλλιο μεταλλικών πλαστικών τεχνών, οι διακρίσεις και οι τιμές δεν τον απομάκρυναν από τον τόπο και τη χώρα του. Πάντα μοιράζει το χρόνο του, τη ζωή του, τις συνήθειές του, που διαφέρουν στη Γαλλία από αυτές την Ελλάδα. Είναι τα πολλά πρόσωπα μιας απλής και ταυτόχρονα σύνθετης, αλλά τελικά αυθεντικής προσωπικότητας. Σταμάτησε να πηγαίνει στην Ελλάδα κάθε καλοκαίρι. Από πολύ νωρίς, μέσα στη δεκαετία του 50 ήδη, είχε ένα σπίτι στον Πλαταμόνα και πήγαινε κάθε καλοκαίρι. Αργότερα είχε το σπίτι στο Πύλιο, όπου επίσης κάθε καλοκαίρι πήγαινε. Δεν είχε χάσει ποτέ την επαφή με την Ελλάδα. Δεν ήταν κάτι το οποίο του έλειπε ή του νοσταλγούσε και σκεφτόταν πότε θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε επιστροφή ή νόστος. Απλώς μοίραζε το χρόνο του ανάμεσα στο Παρίσι και στην Ελλάδα. Μ' αρέσει το κλίμα στην Ελλάδα, μ' αρέσουν και οι άνθρωποι. Ίσως να έμεινα πολύ ευχαρίστος. Καλά, βρέθηκα, ήμουν μαθητής στο απάρτη,
Ο Απάρτης ήθελε να έρθω στο Παρίσι. Και εγώ ήθελα να έρθω στο Παρίσι. Ο κάθε σπουδαστής της Σχολής Καλλιτεχνών θέλει να έρθει στο Παρίσι, να δει τι γίνεται, να ήταν ίσα. Είναι η μεριά όπου προβάλλεται κανείς. Είναι η μεριά της αγοράς, της καλλιτεχνικής αγοράς, διεθνής καλλιτεχνικής αγοράς. Έτσι λοιπόν ήρθα στο Παρίσι. Τώρα πώς έμεινα, ένα σωρό περιστάσεις. Κάποτε σκεφτόμουν να γυρίσω. Πολλοί από τους συναδελφούς μου γύρισαν, άλλοι δεν γύρισαν. Εγώ έμεινα εδώ πέρα για διάφορους λόγους, οι οποίοι ίσως να είναι η τύχη. Non, c'est vrai. Bon, par exemple, quand on partait en vacances et qui donc retournait en Grèce, il était très heureux. D'ailleurs, il y a des fleurs, des lys qui sont près de l'atelier. Quand ces fleurs commençaient à s'ouvrir, on disait, ah ça c'est c'est le signe qu'il faut que je retourne en Grèce. Et donc il retournait en Grèce quand les lys fleurissaient. Tu te rappelles de ces lys-là? Oui, oui. Et il était très heureux. Mais c'est vrai aussi que quand les vacances étaient finies, qu'il retournait en France, il était très heureux aussi. Αγαπώ την Ελλάδα. Και αισθάνομαι όπως τα αποδημητικά πουλιά, που μόλις ανθίζουν οι καστανιές και τα κρινάκια του αγρού ξεπετούν τα λευκά τους πέταλα, ξέρω πως έρχεται η ώρα να κατηφορήσω προς τον νοτιά, κατά την Ελλάδα. Un atelier en Grèce, pour des œuvres qui étaient différentes d'ici, travaillait peu le métal ou très peu le métal en Grèce, c'était plutôt le bois, la terre, puis d'autres choses. Mais oui, il avait son atelier, c'était indispensable. La première chose, quand on a trouvé la maison dans le pilon, c'est où je mets mon atelier. Bon, après le reste... Στην Ελλάδα, ο φιλόλογος για το ευρύ κοινό παραμένει άγνωστος. Για τους πιο ειδικούς, παραμελημένους. Τα έργα του σε μουσεία και ειδικά σε δημόσιους χώρους είναι ελάχιστα. Το 2018, ο Δήμος Αλίμου, αναζητώντας γλυπτά για να κοσμήσει ανοιχτούς χώρους, ανακάλυψε τυχαία ένα σπουδαίο χαρακτηριστικό έργο του φιλόλαου από τη σειρά «Δέντρα». Η έβρεση και η απόκτηση του έργου κρύβει μια μικρή ενδιαφέρουσα ιστορία. Το 2017 δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από ένα φίλο μου που γνωρίζει ότι ασχολούμαστε με την τέχνη στο δημόσιο χώρο, προσπαθούμε να φτιάξουμε πινακοθήκη, γλυπτοθήκη και μου είπε ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να δεις. Σε ένα παλιό κατάστημα, σαν αποθήκη, στα σύνορα του Δήμου μου, του Αλίμου με τον Άγιο Δημήτριο. Πήγα πράγματι εκεί και ανακάλυψα ότι υπάρχουν δύο υπέροχα γλυπτά. Το ένα είναι αυτό εδώ που βλέπετε και το άλλο ήταν του Βαρότσου. Είχαν μείνει εκεί από μία επιχείρηση που είχε την έδρα της στο χώρο αυτό και έκανε εμπόριο έργων τέχνης. Έφυγε με δικαστήριο αυτή η επιχείρηση και άφησε φεύγοντας πίσω της αυτά τα δύο έργα που δεν μπορούσε λόγω βάρους να τα μεταφέρει. Αγοράσαμε αμέσως αυτά τα δύο έργα. Το ένα ειδικά, αυτό εδώ του φιλόλαου, είναι εξαιρετικά σπάνιο και δυσέβρετο, ήταν και είναι πραγματικό απόκτημα θησαυρός. Το τοποθετήσαμε στο χώρο εδώ αφού το συντηρήσαμε, γιατί είχε φθορές, στο σημείο δηλαδή που έχει λεπτότερο σημείο του λαιμού, του στήλου, του κορμού του, είχε φθαρεί και είχε σπάσει το τσιμέντο. Κάναμε μια προσεκτική αποκατάσταση από ειδικό και στη συνέχεια, αφού διαμορφώσαμε το χώρο, το τοποθετήσαμε εδώ. Πρέπει να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή είχα πάρα πολλές θετικές αντιδράσεις, πρώτα απ' όλα από ειδικούς, δηλαδή από ανθρώπους που είναι συλλέκτες ή που έχουν γκαλερί, ζητούσαν να αγοράσουν το έργο. Δέχτηκα τρομερές πιέσεις και τρομερό ενδιαφέρον. Βεβαίως τους ξεκαθάριζα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το δώσουμε, να αφήσουμε το έργο να φύγει από τα χέρια μας. Και με εντυπωσίασε πολύ και ο αντίκτυπος που είχε στον κόσμο. Με εντύπωση έβλεπα ότι καταλαβαίνανε το έργο, το έργο τους μιλούσε. Είναι μεγάλη μας η προσπάθεια να βάλουμε την τέχνη, την ποιότητα, την ομορφιά, τον πολιτισμό στην καθημερινότητα της ζωής. Φτιάχνουμε βεβαίως και τη Δημοτική Πινακοθήκη, αλλά είναι πολύ μεγάλη χαρά μας όταν καταφέρνουμε και βάζουμε στη συλλογή μας, δηλαδή στην Δημοτική Συλλογή στην Πινακοθήκη, στη Συλλογή των Γλυπτών, κάπου μες στην πόλη, κάτι που είναι τόσο σπάνιο όσο είναι αυτό το έργο εδώ του φιλόλαου. Μιλάμε για κάτι που δεν μπορεί κανείς να το βρει.
είναι εξαιρετικά δυσέβρετο. Όταν λοιπόν καταφέρνουμε να εξασφαλίσουμε κάτι τέτοιο και να το έχουμε μέσα στην πόλη και μέσα στην καθημερινότητα των πολιτών μας, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι κάνουμε κάτι που μένει παρακαταθήκη και για την καθημερινότητα και για τις επόμενες γενιές. Ο διεθνώς καταξιωμένος και πολυβραβευμένος γλύπτης, με τα περιζήτητα έργα από τους φιλότεχνους της Ευρώπης και της Αμερικής, παραμένει άγνωστος, σαν να μην υπάρχει, ακόμα και στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Λάρισα. Το 1991 κέρδισε τον δημόσιο διαγωνισμό για να φιλοτεχνηθεί ένα μνημείο της Εθνικής Αντίστασης στο πάρκο Αλκαζάρ της Λάρισας, όπου θα στεγαζόταν το αντίστοιχο θεματικό μουσείο της πόλης. Στο αφαιρετικό γλυπτό με τον τίτλο «Φτερό» ενσωμάτωσε ποικίλες αισθητικές αντιλήψεις και τη μεγάλη πείρα που είχε αποκτήσει δημιουργώντας δημόσια γλυπτά στην Ευρώπη. Ο φιλόλαος δούλεψε και εδώ με την ελευθερία που δίνει στις δημιουργίες του σε δημόσιους χώρους ο αρμονικός συγχρονισμός της αφαιρετικής συμβολικής φόρμας με το πραγματικό φυσικό περιβάλλον. Όσον αφορά το φιλόλαο, είναι παράξενο, διότι ενώ υπάρχει και γλυπτό στο Αλκαζάρ, στο πάρκο του Αλκαζάρ, κανένας δεν ξέρει ούτε την ιστορία του γλυπτού, που είναι για την Εθνική Αντίσταση, ούτε για τον ίδιο το φιλόλαο. Και εκπλήσονται όταν μαθαίνουν ότι υπάρχει κι άλλος τλούπας που έκανε καριέρα στο εξωτερικό. Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Προφανώς η κοινωνία η ίδια. Νομίζω ότι υπάρχει μια έλλειψη κουλτούρας περισσότερο. Δεν εξηγείται αλλιώς. Βέβαια το κατανοώ ότι είναι λίγο δύσκολο. Η μοντέρνα τέχνη είναι μια τέχνη δυστυχώς όχι για τους πολλούς. Θέλει μια εκπαίδευση. Δέχτηκε ευρυμία κριτική το έργο του στη Λάρισα όταν τοποθετήθηκε. Δεν θυμάμαι τι τρόπο, ήταν καλλιτεχνικός διαγωνισμός ή απευθείας ανάθεση. Δεν θυμάμαι, αλλά νομίζω ότι αυτό που, για το οποίο κατηγορήθηκε, σαφώς ήταν η μορφή του έργου. Αισθητικά, ας πούμε, ή ο πολλής κόσμος δεν αποδέχτηκε κάτι ανάλογο. Όσο και αν οι ειδικοί, ας πούμε, το βλέπουμε σαν ένα εξαιρετικό έργο. Αυτό προφανώς τον αποκαρδίωσε για να συνεχίσει να κάνει κάτι στην Ελλάδα. Θα ήθελα αυτός ο άνθρωπος που είναι τόσο γνωστός, που έχει τιμηθεί με τα ανώτατα μετάλλια τιμής από τη Γαλλία, τουλάχιστον να αναγνωριστεί και εδώ, τουλάχιστον για την πόλη της Λάρισας. Είναι κρίμα δηλαδή. Στη Δημοτική Πινακοθήκη φιλοξενούνται έργα γνωστών Ελλήνων καλλιτεχνών. Την απουσία έργων του φιλόλαου τη διασκεδάζει ή την υπογραμμίζει με ηχηρό τρόπο η παρουσία μιας μικρής σύνθεσής του με ξύλα, τοποθετημένης στα διοικητικά γραφεία του κτηρίου. Στις ρίζες του Ολύμπου μεγάλωσε και ο αγαπημένος αδερφός του φιλόλαου, ο σπουδαίος Έλληνας φωτογράφος Τάκης Τλούπας, που με το φακό του αποτύπωσε τις ερητίδες της Θεσσαλικής γης και των κατοίκων της Ελλάδας με την ιδιαίτερη φωτογραφική ματιά του. Η Δημοτική Πινακοθήκη της Λάρισας, Μουσείο Κατσίγρα, το Μάρτιο του 2020, διοργάνωσε τιμητική έκθεση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Τάκη Τλούπα. Οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν τη δυνατότητα να δουν την αίθουσα που το 2009 ονοματοδοτήθηκε Φιλόλαος Τλούπας για να τιμηθεί έτσι ο σπουδαίος γλύπτης, παρά το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα στερείται εκ θεμάτων με την υπογραφή του. Νομίζω ότι είναι η ώρα και ήταν και από πολλά χρόνια η ώρα να γίνει αυτό το πράγμα. Μάλιστα κάποια στιγμή είχε γίνει αναφορά στην Εθνική Πινακοθήκη και είχαν πει να γίνει και έτος φιλόλαου και ίσως να παρουσιαστούν και τα δύο αδέρφια μαζί, θα ήταν κάτι μοναδικό, δεν έχει παρουσιαστεί και ποτέ. Δεν έχουν παρουσιαστεί δύο αδέρφια μαζί. Πρέπει η πολιτεία που θα αγοράσει τα έργα, οι υπεύθυνοι του μουσείου, να διαθέσουν ένα κονδύλιο για να εμπλουτιστεί και με έργα του φιλόλαου. Εκτός αν γίνει κάποια δωρεά, αλλά δεν μπορούμε να βασιζόμαστε πάντα στις δωρεές.
Νομίζω αυτό είναι το πρόβλημα. Ο φιλόλαος και ο Τάκης μεγάλωσαν βλέποντας τον πατέρα τους να μοχθεί να δώσει μορφές στο ξύλο. Παραδοσιακός τεχνητής μετάλλου ήταν και ο παππούς τους. Η οικογένεια του φιλόλαου ήταν κατά κάποιο τρόπο καλλιτεχνική, κυρίως χειρονακτική. Δηλαδή και ο φιλόλαος και ο αδερφός του Τάκης καταπιάνονταν με τα χέρια. Τους άρεσε πάρα πολύ αυτό. Τα σημάδια αυτής της γνώσης αποτυπώθηκαν και μετεξελίχθηκαν και από τα δύο αδέρφια στις δικές τους διαφορετικές εκφράσεις δημιουργίας. Εδώ είναι το παλιό εργαστήριο του παππού, του μπαμπά του φιλόλαου. Προφανώς επηρεάστηκε και ο Τάκης και ο φιλόλαος με το επάγγελμα του μπαμπά τους. Δηλαδή η ξυλογλυπτική ήταν μια καλλιτεχνική διαδικασία. Ο φιλόλαος έκανε τους άξονες από τα κάρα. Ξύλινους, που ήταν δύσκολη δουλειά. Ο φιλόλαος ήταν ο Van Gogh. Έπαιρνε το χοντρό πινέλο, πετούσε δύο πινελιές και έβγαζε ένα αριστούργημα. Και έλεγες πώς γίνεται αυτό. Ήταν άνθρωποι ανήσυχοι. Η οικογένειά τους, τον παππού μου δηλαδή που ξεκίνησαν όλα, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα λέγαμε ήταν δημοκρατικοί άνθρωποι. Ήταν με ελεύθερο πνεύμα, πρώτα απ' όλα. Άνθρωποι οι οποίοι έβγαιναν από τον πόλεμο και είχαν μία μεγάλη δίψα για μάθηση, για μόρφωση, για καλλιέργεια γενικότερη. Ο παππούς όμως, ο ξυλουργός, ο πατέρας του φιλόλαου, ο Μπαρμπαγιώργος, είχε μία από τις μεγαλύτερες συλλογές κλασικής μουσικής. Είναι αδιανόητο αυτό, δηλαδή άνοιγε το pick-up και έβαζε Κάλλας, έβαζε Μπετόβεν, Σούμπερτ, ακούγονταν τα πάντα. Έχω φωτογραφίες του παππού μου που είναι στην αυλή και κάθεται και διαβάζει. Ήταν άνθρωποι όμως με πολύ ανοιχτό πνεύμα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν άνθρωποι που ήταν μπροστά από την εποχή τους. Αυτό που βεβαίως ήταν πάρα πολύ ωραίο, θα έλεγα, ήταν το δέσιμο που είχαν σαν οικογένεια. Ήταν δεμένη οικογένεια και τα αδέρφια μεταξύ τους και γενικά οι οικογένειες που είχαν κάνει. Ο μπαμπάς μου δε και ο φιλόλαος είχαν ένα πολύ μεγάλο δέσιμο, εντάξει και σαν αγόρια που ήταν ίσως λίγο περισσότερο, αλλά και με τη θεία μου την Αυγή είχαν ένα πολύ μεγάλο δέσιμο. Ο φιλόλαος πολλές φορές τον ενημέρωνε για πράγματα τα οποία γίνονται στο Παρίσι. Ο μπαμπάς μου ούτως ή άλλως είχε μια αστήρευτη δίψα για να μάθει. Πήγαινε άλλωστε και στο φιλόλαο, δηλαδή δεν ξεκίνησε με τη Βέσπα και μετά πήγαινε με το αεροπλάνο. Εννοείται, δεν πήγαινε. Πήγαινε και τον επισκέπτονταν. Είχαν μεγάλο δέσιμο, είχαν αγάπη τα αδέρφια. Στον Πλαταμόνα, στα Πιέρια Όρη, στην πατρίδα του Ορφέα και των Μουσών, έφτιαξε πάλι με τα χέρια του ο φιλόλαος το πρώτο θερινό σπίτι, αλλά και το ατελιέ του στην Ελλάδα. Ανοιχτό σε φίλους από όλα τα μέρη του κόσμου. Ο θειός μου φιλόλαος είχε κάνει ένα σπίτι στον Πλαταμόνα στην αρχή, που το μάλιστα υπάρχουν και γράμματα που τα έχουμε βρει με την αδερφή μου, που είχε αναλάβει ο μπαμπάς μου να επιβλέψει το φτιάξιμο όλου του σπιτιού κτλ. Και υπάρχουν γράμματα που τον ενημερώνει ακριβώς το τι κάνει και πώς, ξέρω εγώ, πώς είναι οι εργάτες και τι έφτιαξαν και γιατί τα παρακολουθούσαν και ήθελαν. Και γιατί και ο φιλόλαος ήθελε και συγκεκριμένα πράγματα, ας πούμε, να περνάει ένα ριάκι μέσα από το σπίτι, επειδή ήταν μια πηγή και δεν ήθελαν να τη χαλάσουν. Ήταν άνθρωποι που αγαπούσαν πάρα πολύ τη φύση. Ο φιλόλαος είχε μονίμως το σπίτι ανοιχτό. Δεν το έχω δει πουθενά άλλο αυτό. Καλούσε κόσμο από τη Γαλλία, ελάτε στο σπίτι στην Ελλάδα να σας φιλοξενήσω. Κάθε χρόνο ερχόταν λοιπόν διάφοροι Γάλλοι, καλλιτέχνες, επιστήμονες, τίποτα, απλοί άνθρωποι. Ερχόταν, κοιμόταν εκεί, καθόταν 4-5 μέρες, φεύγαν. Μια χρονιά, ήταν εκπληκτικό αυτό που έγινε, εμφανίστηκαν 25 φιλοξενούμενοι. Δεν είχαν συνεννοηθεί ποιος θα έρθει πρώτος και ποιος δεύτερος.
και κοιμόντουσαν πάνω στις πλάκες της αυλής με sleeping bank 25 άτομα. Ο φιλόλογος ήταν περιβόλη καρδιά, ανοιχτός. Τα αγαπούσε πολύ και τα παιδιά, και όλα τα παιδιά. Εμείς όταν ήμασταν στον Πλαταμόνα για ένα μήνα μαζί, ήταν δεύτερος πατέρας. Δηλαδή, έκανε οτιδήποτε ήταν δυνατόν για να διασκεδάσουμε. Έπαιζε καραγκιόζι, έφτιανε καραγκιόζιδες. Παιχνίδια, αυτοσχέδια, εκπληκτικά, τα οποία πήγαν και σε μένα τώρα. Χαρταετούς, ελικοπτεράκια, πράγματα που λειτουργούσαν, όχι ψεύτικα, αληθινά παιχνίδια. Αυτή ήταν η διαφορά των δώρων που παίρναμε από το φιλόλαο με άλλα δώρα. Δηλαδή μας έφερνε, ας πούμε, όταν ερχόταν από τη Γαλλία και χτυπούσε η καρδιά μας, ένα αεροπλανάκι. Το αεροπλανάκι πετούσε. Το πλοίο έπλε. Οτιδήποτε έφερνε ήταν λειτουργικό. Υπήρχε η αλήθεια και στα παιχνίδια του και στα δώρα του. Μετά αργότερα πήρε ένα σπίτι στο Πήλιο, στον Άγιο Δημήτριο, που και αυτό το αγάπησε πάρα πολύ και το έφτιαξε. Και ο μπάς μου πήγαινε, εννοείται, ερχόταν όλο το καλοκαίρι ο φιλόλογος εδώ, οπότε ήταν μια ευκαιρία να συναντηθούν τα αδέρφια και να βρεθούν και να τα πούν. Στο εργαστήρι, στο σπίτι του, στον Άγιο Δημήτρη, που έφτιαξε μετέπειτα στο Πήλιο ο φιλόλογος, μετέφερε τα εργαλεία που χρησιμοποίησε ο πατέρας του. Τα σημείωσε με κόκκινο χρώμα για να θυμίζουν την ιστορία και να συμβολίζουν το φόρο τιμής του μαθητή στον πατέρα και πρώτο του δάσκαλο. Τον άνθρωπο που το έμαθε να αγαπά, να εμπνέεται, να εργάζεται με υλικά της γης, του δάσους και της θάλασσας. Αυτό που τον ενδιέφερε και τον συνέπαιρνε ήταν η ίδια η τέχνη, η ίδια η ζωή. Η ίδια η ζωή του ήταν τέχνη. Τα αγαπούσε πολύ όλα. Τα βουνά, τα γλυπτά, τις γυναίκες, τη θάλασσα, τα ταξίδια, όλα. Αγαπώ τα πράγματα που δεν τους δίνει εύκολα κανείς σημασία, όπως τα βότσαλα, τα κόκαλα των ζώων, οι φτερούγες των πουλιών, οι κορμοί των δέντρων, οι βλαστοί, τα φυλώματα και τα πέταλα των λουλουδιών. Στο Πήλιο, όταν ήταν, ενώ δεν έδειχνε ενδιαφέρον για κάτι καλλιτεχνικό, ήταν η εποχή των διακοπών και πιστεύω αυτό που τον απορροφούσε ήταν αυτό το ψάξιμο με τα υλικά της θάλασσας και τα ξύλα, τα φρόξυλα που έβγαζε η θάλασσα. Γι' αυτό και βλέπουμε όλη αυτή τη δημιουργία, που είναι για μένα καθαρά δημιουργία των διακοπών στο Πήλιο. Και όταν συζητούσαμε για έκθεση, πιο πολύ ενδιαφέρονταν για αυτό το κομμάτι της δουλειάς του, ίσως γιατί ήταν δεμένο με το χώρο και πάλι. Και σαφώς ήταν πιο προσιτό για μια έκθεση να μεταφερθούν αυτά τα κομμάτια. Ήταν ένας άλλος φιλόλογος βέβαια εκεί, γιατί από το βαρύ έργο του υπαίθριου χώρου πήγαινε σε ελαφρά υλικά, σε ανάγλυφες μορφές, σε ένα παιχνίδι, ας πούμε, πιο πολύ, ένα χειροτέχνημα με πάρα πολλά ευρήματα, όπου συνδύαζε ζωγραφική και γλυπτική μαζί και πιστεύω ότι του άρεσε αυτό όλο το παιχνίδι που το ενέτασε μες στην τέχνη του. Ήταν αναγκαίο να υπάρχουν στην παλέτα του, γιατί είναι οι καταβολές του. Το εργαστήριο πίσω ήταν ένας χώρος μαγικός. Εγώ όταν έμπαινα μικρός και μύριζα τα ροκανίδια από το Πεύκο ή από το Κυπαρίσι που γυρνούσε τον Τόρνο, ήταν κάτι το μαγικό, δεν μπορεί. Αυτό συντροφεύει για όλη τη ζωή. Δηλαδή τα ξυλόγλυπτα και ο πυλός, η γη, ήταν απαραίτητα συστατικά. Επίσης να πω ότι ήταν εργασιομανής. Ξυπνούσε το πρωί πριν από όλους, έπαινε ένα καφεδάκι ελληνικό και δούλευε. Δούλευε, οτιδήποτε. Καλλιτεχνικά, έχτιζε ντουβάρια, πέτρινα τραπέζια, αυτοσχέδια, ντους. Οτιδήποτε υπήρχε στο σπίτι το έκανε μόνος του. Κάποια στιγμή κουραζόταν, έπαινε ένα τσιπουράκι, κοιμόταν μια-δυο ώρες,
καφέ, ξανά, μέχρι το βράδυ. Αυτό γινόταν κάθε καλοκαίρι που εγώ τον ζούσα για ένα μήνα, ακατάπαυστα. Ήταν ένας αιώνιος έφηβος στην ψυχή. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα είναι ότι το κορμί κάποια στιγμή σε εγκαταλείπει. Και αυτό ήταν το πιο τραγικό στο Φιλόλαο, γιατί δεν του τέργεζε καθόλου. Από το εργαστήρι του στο Πήλιο τα καλοκαίρια, ο Φιλόλαος ατενίζει το γαλάζιο ορίζοντα. Συχνά επισκέπτεται το Βόλο, την πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Εκεί, στην παραλία Ανάβρου, το 1986 δημιούργησε μια γλυπτική σύνθεση αντιπροσωπευτική του έργου του και σπουδαία παρακαταθήκη τέχνης για την πατρίδα του, την Ελλάδα. Μου είχε αναδυθεί, καθότι είχα και καθήκοντα καλλιτεχνικού διευθυντή, να έχω την ευθύνη, αν θέλετε, να εξυπηρετήσω σε κάποιες ανάγκες που μπορεί να έχει ο κύριος Φιλόλαος. Και γι' αυτό το λόγο τον επισκέφτηκα εδώ πέρα και τον βρήκα να δουλεύει εδώ στο χώρο, θεωρητικά επάνω στο χαρτί και με κάποιες μακέτες που είχε κάνει. Μου έκανε πραγματικά εντύπωση. Είχε πολλές μακέτες με τα σχήματα της φόρμας που βλέπουμε πίσω μας και διάφορες άλλες. Είχε φωτογραφίσει τον ορίζοντα. Είχε ψάξει τις θέσεις αυτών των γλυπτών στη φωτογραφία επάνω στον ορίζοντα, αλλά παράλληλα τις έβαζε μπροστά στο μάτι του, σκύβοντας χαμηλά πολύ, και από ό,τι μου το εξήγησε κιόλας, μου είπε ότι έχει σχέση και με τον ορίζοντα πίσω, με το βουνό, με τη θέση από την οποία θα το βλέπεις, τη θάλασσα και όλα αυτά. Και αυτή η δουλειά κράτησε περίπου ένα μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Όταν αποφασίστηκε πώς θα το κάνει, με κάποιο συνεργείο βέβαια, έγινε όλη αυτή η δουλειά, με την άμεση, όχι μόνο καθοδήγηση, και την πρακτική συμμετοχή του ίδιου του Φιλόλαου στο να γίνει αυτό το πράγμα. Ο ίδιος ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος, δεν τον έπαιρνε το μάτι σου. Πραγματικά πολύ απλός άνθρωπος, προσιτός σε όλους. Δημιουργούσε και ένα ευχάριστο, έτσι, μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, να πω, όταν ήσουν κοντά του. Και ήταν πάντα πρόθυμος να σου εξηγήσει το γιατί έκανε αυτά τα πράγματα και τι ήταν. Ο Νίκος ο Χουλιαράς, ο μεγάλος μας ζωγράφος και καλλιτέχνης γενικότερα, επισκεφτόταν αρκετά συχνά την περιοχή, έχοντας φίλους εδώ. Και μια μέρα τον γνώριζα τον ίδιο προσωπικά. Μια μέρα τον είδα, καθόταν εδώ σε αυτό το θεατράκι εδώ απέναντι, μόνος του, και χάζευε το γλυπτό. Του λέω, τι κάνεις ρε Νίκο εδώ, τι. Μου λέει, τι κάνω, κοιτάω, λέει, αυτό το γλυπτό. Μου λέει, ξέρεις, εγώ θεωρώ, μου λέει, ότι είναι ίσως το καλύτερο γλυπτό στην Ελλάδα σε δημόσιο χώρο, μου λέει. Φαίνεται σαν τον Φιλόλαο καλλιτεχνικά, αισθητικά, στο κίνημα της αφηρημένης τέχνης, που είναι πάρα πολύ έντονο την εποχή εκείνη, στην Γαλλία βέβαια, αλλά σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική, κυρίαρχο. Και βέβαια, στο έργο του δεν βλέπουμε απόλυτα αφηρημένες μορφές, αλλά από εκεί ξεκινάει, από ιδέες, μορφές της αφαίρεσης, για να τις φέρει πολύ πιο κοντά στην ανθρώπινη ζωή και στη φύση. Γιατί βλέπουμε πως τελικά γίνεται μια αφαιρετική τέχνη με στοιχεία παραστατικής, που πολλές φορές αυτές οι μορφές που δημιουργεί, είτε έχουν να κάνουν άμεσα με τη φύση, το έργο, ας πούμε, στον Άναυρο που βλέπουμε, για άλλους είναι δέντρα και πολύ εύκολα κανείς μπορεί να τα δει σαν δέντρα, και για άλλους, ίσως και για τον ίδιο, είναι η οικογένεια. Είναι μορφές μιας οικογένειας. Με τις καμπύλες γραμμές, καμπύλες φόρμες, όλα αυτά που έχουν σχήματα και μορφές που είναι, διακατέχονται από την καμπύλη και από το καμπυλόγραμμο, άρα πιο συναισθηματικές μορφές, άρα μορφές που μπορούμε να πούμε ότι είναι και πιο κοντά στην γυναικεία φύση, στον γυναικείο φύλο. Αυτό που βγαίνει είναι για μένα κάτι πολύ πιο προσωπικό, είναι μια δική του γραφή, πολύ πιο προσωπικό και έντονα συναισθηματικό και λυρικό μαζί. Είναι ένας ποιητής, ο Φιλόλαος, όπως και άλλοι καλλιτέχνες, αλλά εδώ βλέπουμε την ποίηση με τον όγκο του γλυπτού να γίνονται ένα.
με τον λυρισμό τους. Συζητούσαμε και για μια έκθεση για το στο Βόλο, που δεν ευόδωσε ποτέ βέβαια. Πιο πολύ με τη Μαρίνα. Η Μαρίνα δείχνει κάποιο ενδιαφέρον για αυτή την έκθεση. Βλέπαμε κατά καιρούς έργα, καταλόγους. Προσπαθούσαμε να κάνουμε μια επιλογή, να μην έχουμε μεταφορές, κόστη μεγάλα. Δυστυχώς δεν ευόδωσε ποτέ αυτή η έκθεση, αλλά ποτέ δεν τελειώνουμε μια τέτοια ιδέα. Μπορεί με κάποια αφορμή να μπορέσουμε κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι τιμητικό. Το πλημμένο σκυρόδεμα αποκαλύπτει τα μυστικά του. Μικρά στρογγυλά βότσαλα αγκαλιάζονται με το χάλιβα που τυλίχει τα γλυπτά σε λεπτές καμπύλες, αρμονικά και νοητά συνδεδεμένες με τον ορίζοντα. Οι καμπύλες τους ζωντανεύουν, αλλάζουν σύμφωνα με τον καιρό και το φυσικό φως. Γλυκαίνουν την ψυχρή πολεοδομική πραγματικότητα του αστικού τοπίου. Βιώνουν τη φθορά του χρόνου, αλλά αντιστέκονται. Είναι ένα από τα δύο ισχυρά ίχνη που άφησε ο Φιλόλαος στην Ελλάδα πριν σχεδιάσει και δημιουργήσει τον εξωτερικό αύλιο χώρο υποδοχής στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη. Στην Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, πέρα από τα υπόλοιπα έργα του, τα πιο παλιά, αυτό που είναι συναφές με το έργο που βρίσκεται στον αύλιο χώρο του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης θα ήταν αυτό του Βόλου, που προηγήθηκε στη δεκαετία του 80, στη δεκαετία του 90, και όταν η Θεσσαλονίκη έχει τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης το 1997, είναι η στιγμή που μεγαλώνει το κτίριο του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, προστίθεται άλλη μια πτέρυγα χάρη στην Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα και τότε διαμορφώνεται και όλος ο εξωτερικός χώρος του μουσείου. Αυτά τότε είναι μια πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου στην πραγματικότητα του Μουσείου υπό την Προεδρία της Ξανθίπης Χόιπελ και μελών όπως η Μαρό Λάγια, η Κατερίνα Καμάρα και άλλοι. Αποφασίζουν λοιπόν την ανάθεση αυτή στον Φιλόλαο. Ήταν μια πάρα πολύ γενναιόδορη κίνησή του, η οποία μέχρι σήμερα πραγματικά είναι το καλύτερο περιβάλλον για τον εξωτερικό χώρο ενός μουσείου, γιατί δίνει ακριβώς πάλι αυτή τη δυνατότητα του να ζήσει στον ίδιο το χώρο. Μεταξύ αμφιθεάτρου, μεταξύ αυλής, καλλιτεχνικό έργο, μια καλλιτεχνική διαμόρφωση που όμως δεν έχει την μορφή όντως ενός αντικειμένου που μπορείς να πάρεις και να διαφυλάξεις. Είναι έκθετο κατά κάποιο τρόπο στις διαθέσεις του κόσμου και του κοινού που περνάει απ' έξω. Την ίδια στιγμή όμως γίνεται το πιο έτσι φιλικό περιβάλλον για να καθίσει κανείς και να βρεθεί σε ένα φυσικό τεχνητό φυσικό περιβάλλον όπως είναι αυτό της αυλής του μουσείου. Μπορεί για τον Φιλόλαο να μην έχουμε αυτά τα θεωρητικοποιημένα τύπου μανιφέστα όπως έχουμε στην περίπτωση του Ρεστανή με τους τρεις Έλληνες στις τρεις προτάσεις για μια ελληνική γλυπτική στο Φενίτσε της Ιταλίας το 64, τον Κανιάρη και Σανλή και Δανίλ. Όμως, χωρίς αμφιβολία, ο Φιλόλαος ανήκει σε αυτήν την γενιά χονδρικά που αλλάζει όντως τη γλυπτική. Ο Φιλόλαος όμως κατορθώνει με έναν πιο ήσυχο ενδεχομένως τρόπο, πιο σιωπηλό, να κάνει ένα έργο το οποίο σήμερα έχει ζωή έξω. Δηλαδή, και δεν πρέπει, δεν είναι δίκαιο ίσως να αναφερόμαστε μόνο στα δημόσια έργα του, αυτά που όντως ζουν μέσα στους αστικούς ιστούς των πόλεων ή των σημείων που έχουν γίνει. Ασχολήθηκε και με μικρότερα έργα και πιο παιχνιδιάρικα, πιο καθημερινά, αλλά πάλι επιβεβαιώνει ακριβώς αυτή την διαρκή συνδιαλλαγή του καθημερινού, της τέχνης, της ζωής, του παιχνιδιού μέσα στην τέχνη και αυτό είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη. Αν σήμερα δηλαδή ο Φιλόλαος δρούσε ως νέος καλλιτέχνης και ήταν στο Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, θα ήταν πολύ αγαπημένο μέλος της κοινότητας αυτής, ακόμα και για τον πειραματισμό με τα υλικά τα ίδια. Δηλαδή αυτό που επινοεί στην πραγματικότητα το μπετόν λαβέ, το σκυρόδεμα με τον χάλιβα που φτιάχνει τόσο εύπλαστες
και εύκολες με κάποιο τρόπο μορφές, είναι ένα επίτευγμα δικό του, γιατί κατόρθωσε με πολύ εύκολους τρόπους, πιο εύκολους από τη συμβατική βαριά γλυπτική, να αφήσει όντως έργα που εξακολουθούν σήμερα και υπάρχουν μέσα στον συνήθως αστικό ιστό. Πολύπλευρος καλλιτέχνης ο Φιλόλαος πειραματιζόταν με διαφορετικά υλικά και τεχνικές. Πεζόδρομοι και δημόσια αφαιρετικά γλυπτά από λευκό σκυρόδεμα, αμοχάλικο, συνδεδεμένα με κορδέλες από χάλιβα. Τιθάσευσε το ανοξείδωτο ατσάλι. Δημιούργησε εμβληματικές ιστορικές μορφές. Η φαντασία του γέννησε τις διάσημες μυθικές γκογκότες. Είναι τρυφερά παιχνιδιάρικα πλάσματα από όλα τα είδη των υλικών. Με βότσαλα, ατσάλι και σκυρόδεμα δημιούργησε μίσχους, πέταλα, καμπυλόγραμμα λουλούδια που θυμίζουν πεταλούδες και μοιάζουν να περιστρέφονται αναζητώντας και αλληλοεπιδρώντας με το ηλιακό φως. Γλυπτά, ρωμαλαία, δυναμικά και ταυτόχρονα ρομαντικά και καμπυλόγραμμα κοσμούν τις εσοχές στα εξωτερικά τοιχεία και τους πολλούς άδειους σχολικούς χώρους. Άφησε την καλλιτεχνική του σφραγίδα δημιουργώντας αρμονία με τα δεδομένα του κάθε τοπίου που κλήθηκε να μελετήσει και να κοσμήσει.